Στην ίδια πάντως ημερίδα των πολιτικών υγείας και οικονομικών υγείας υπήρχε και μία συνέντευξη στις θεματικές, πώς το λένε, στο Υγεία πάνω απ' όλα 2021. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, σε μία συνέντευξη εκεί στον Νίκο Χατζηνικολάου, επιτόπου στο συνέδριο, παρουσίασε τους άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού, λέει, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον χώρο της υγείας στη μετά-COVID εποχή. Διαβάζω μερικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Είναι δύσκολη η κατάσταση, λέει ο Υπουργός Υγείας, γιατί σε αντίθεση με πέρσι δεν υπάρχει lockdown, άρα λειτουργούν κανονικά η κοινωνία και η οικονομία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται και από τα μη COVID περιστατικά και από την COVID. Από τη μη COVID περιστατικά πώς πιέζεται ακριβώς, Υπουργέ μου? Πλησιάζουν τα νοσοκομεία τα μη COVID περιστατικά? Λίγο παρακάτω διαβάζω. Όπου δηλαδή έχει κενό το ΕΣΥ και αντίστοιχα, υπάρχουν ιδιωτικοί πυλώνες υγείας, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δομές και να εξυπηρετούν το δημόσιο αγαθό. Μάλλον θέλει να πει ότι θα εξυπηρετούνται εκείνες από το δημόσιο αγαθό. Φαίνεται ότι πλέον το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό, συνεχίζει, όπως τις προηγούμενες δεκαετίες από το ιατρικό προσωπικό. Πολλοί έχουν οδηγηθεί είτε στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα. Εξετάζουμε λοιπόν τη δυνατότητα και οι γιατροί του ΕΣΥ αλλά και οι ιδιώτες γιατροί να συνυπάρχουν σε ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας. Ο γιατρός του ΕΣΥ να μπορεί παράλληλα να έχει και ιδιωτική παρουσία αν το επιθυμεί και αντιστοίχως οι ιδιώτες γιατροί να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στο ΕΣΥ. Εδώ δηλαδή αναγγέλλεται πλήρη διάλυση. Και συνεχίζει. Έχουν αυξηθεί οι φωνές που ξεκάθαρα λένε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια αυτονομία στο σκέλος της φαρμακευτικής και της ιατροτεχνολογικής κατάστασης δεδομένων, διότι η εξάρτησή της ειδικά από την Ασία έδειξε ότι δεν είχε την αντιμετώπιση που χρειάζονταν στην πανδημία. Συγγνώμη, κάτω δηλαδή από ποιες ανύπαρκτες συνθήκες και υποδομές μπορεί η Ευρώπη στη σημερινή εποχή, αφού προχώρησε τη βιομηχανική μετανάστευση, να ξαναρχίσει τη βιομηχανική παραγωγή π.χ. φαρμάκων? Ποιες θα είναι αυτές οι χώρες? Μπορεί η Ελλάδα με ανύπαρκτες ή με αυτού του επίπεδου υποδομές να κάνει ένα άλμα που δεν το πραγματοποιήσει όταν έπρεπε και όταν είχε τις δυνατότητες? Πρέπει να ελεγχθεί η κατανάλωση, να υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα και έλεγχος συνταγογράφης των γιατρών. Αυτό θα επιτευχθεί και με τον ψηφιακό φάκελο του ασθενούς που θα δημιουργηθεί, δηλαδή το πλέον εύκολο μέτρο που ποτέ δεν έγινε. Η χώρα δεν έχει πρόβλημα τιμών φαρμάκων, έχει πρόβλημα μεγάλης κατανάλωσης και άρα θα πρέπει, λέει ο Υπουργός, οι εταιρείες να μας φέρουν τις καταναλώσεις σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μια σειρά με μέτρα που θα είναι ο έλεγχος της κατανάλωσης που ανέφερα, η συνταγογράφηση, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και οι διαπραγματεύσεις, θεωρούμε ότι θα πάμε σε ένα εξορθολογισμένο πλαίσιο clawback. Φυσικά και δεν έχει πρόβλημα τιμών φαρμάκων, όπως λέτε, Υπουργέ μου. Πού να φαίνεται στον προϋπολογισμό, αφού ο ασθενής τελικά πληρώνει από την τσέπη του, ή κάνω λάθος? Και επειδή ακούω πολλά περί επενδύσεων, ποια η σχέση του πλέον περιοριστικού μέτρου για το κέρδος των φαρμακευτικών εταιριών που είναι το clawback να λειτουργήσει ως κίνητρο για επενδύσεις? Δουλευόμαστε? Μπορεί ένα απαγορευτικό για επενδύσεις μέτρο να λειτουργήσει ως μέσο προσέλκυσης επενδύσεων? Αυτό μάλλον οικονομική διαστροφή είναι.